Νοικοκύρεμα, διαφάνεια, αξιοποίηση πόρων. Αυτή είναι η στόχη της κυβέρνησης για το αύριο του αθλητισμού. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, που βρέθηκε στην Πάτρα. Ο κύριος Βρούτσης, μετά από ερώτηση του Ιόνιαν, τοποθετήθηκε για το μέλλον του κολυμβητηρίου της Αγιάς, που, όπως τόνισε ο ίδιος, πλέον το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι στα χέρια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα έργα, ξέρετε, θέλουν ένα χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν. Δεν παίρνεις με απόφαση και το κάνεις με απευθείας ανάθεση και γίνεται. Σε συνεργασία με τον εξαιρετικό Περιφερειάρχη, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, είμαι σε συνεχή επαφή. Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια. Εγώ, όσο αφορά το Υπουργείο, υπέγραψα μόλις ανέλαβα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία μου ζητήθηκαν και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα, όπως το λέτε, το εμβληματικό κολυμβητήριο της Αγίας θα αποτελεί ένα κόσμημα όχι για την Πάτρα, για όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Ο κύριος Βρούτσης βρέθηκε στην Πάτρα με αφορμή την κοπή βασιλόπιτας του Πεμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου Πατρών. Ο ίδιος τόνισε πως το ΠΕΑΚ της Πάτρας θα γίνει στολίδι του αθλητισμού. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Καμία αθλητική εγκατάσταση πλέον στην Ελλάδα δεν θα είναι ανασφαλής, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Βρούτσης, αναφέροντας πως κάθε αθλητικό κέντρο της χώρας θα έχει τεχνική ασφάλεια και πυρασφάλεια. Θέλω να σας συγχαρώ για ακόμα μια φορά που στην κουβέντα του αθλητισμού έχετε βάλει τις υποδομές, έχετε βάλει τις ασφαλείς υποδομές, έχετε βάλει τις πράσινες υποδομές. Έχω μια τεράστια ευθύνη, κυρίως απέναντι στους ανθρώπους. Έγινε μεγάλη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με υποδομές και έχει τεράστια αξία και η συντήρησή τους και η ενεργειακή τους αναβάθμιση και φυσικά η ασφάλεια των υποδομών και σε όλα αυτά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι αρρωγός. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου, έμφαση θα δοθεί στην οπαδική βία και σε στοχευμένα μέτρα για την πάταξη αυτής, με κάμερες στα γήπεδα και ταυτοπροσωπεία εισόδου και δρακόντια μέτρα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβατικότητας. Η απροσωπία και ανωνυμία τελείωσε στα γήπεδα, γιατί αυτή εκολάπτει την παραβατικότητα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός. Αυτή η αθλητική βία η οποία εκδηλώνεται με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε, φιλοδοξούμε να κάνουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να φέρνουμε πρακτικές που ισχύουν στην Ευρώπη, απόλυτα λογικές, απόλυτα συγκεκριμένες, απόλυτα στοχευμένες. Οι κορυφαίοι αθλητές που συνόδευσαν τον κύριο Βρούτση στην περιοδία του βραβεύτηκαν από τους φορείς της Πάτρας για την προσφορά τους στον αθλητισμό. Ο αναπληρωτής υπουργός βρέθηκε την προηγούμενη μέρα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Εθνικού Παμπαχαραλαμπίου Σταδίου Ναυπάκτου. Όχι ότι μπορεί να νικήσουμε τη βία και την εγκληματικότητα. Αυτό δεν γίνεται. Αν νικιόταν αυτό, θα το είχαμε λύσει με τους αυστηρούς νόμους που ήδη υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε πράγματα όπως εξήγησε, τα οποία είναι μοναδικά. Τα οποία έλειπαν από το νομικό οπλοστάσιο της πατρίδας μας. Όπως αυτό που φέρνουμε τώρα στον νόμο, όλα τα γήπεδα θα έχουν πλέον κάμερες. Οφείλω να εξάρω τη μοναδική για τη δική μου εμπειρία θέση σας, ενός υπουργού που τρέχει, ενός υπουργού που διέπρεψε και στα προηγούμενα πόστα, αλλά ενός υπουργού που έχει ανοιχτό το κινητό νύχτα μέρα, που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό και ακούει ενημερωμένα, με προσοχή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Σταδίου, κ. Χρήστου Παΐσιου, βραβεύθηκε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, Νίκος Ιρανίδης, και ο Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας του 2004, Κώστας Κατσουράνης.